απέναντι σε εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται, απέναντι στα ίδια μας τα σωματεία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, σε μια σειρά περιοχές στην Ελλάδα, στον Πειραιά, στο Γαλάτσι, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Ρέθυμνο, στο Μαρούσι, εκπαιδευτικοί διώκονται με κάθε πιθανή και απίθανη αφορμή. Κλήσεις σε απολογία, πειθαρχικές παραπομπές, εισαγγελικές διώξεις, πότε γιατί απεργήσαμε, πότε γιατί γράψαμε κάτι που ασκεί κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, πότε γιατί διατυπώσαμε τη γνώμη μας, πότε γιατί πήραμε μέρος ακόμα και σε απεργιακή κινητοποίηση, όπως η διώξη στο Γαλάτσι, συναδελφισσών που πήραν μέρος στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία από εκεί που κήρυξε η ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Αθήνας, οι συναδέλφισσες στο Ρέθυμνο που κλήθηκαν σε απολογία από τον εισαγγελέα επειδή πήραν μέρος στην πανεργατική απεργία. Είναι προφανές ότι κλιμακώνεται ο αυταρχισμός, οι διώξεις, ακριβώς γιατί δυναμώνει η αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική πολιτική και θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Είναι όμως γελασμένοι αν νομίζουν ότι με αυτές τις μεθοδεύσεις θα μπορέσουν να κάμψουν τις αντιστάσεις, τους αγώνες, να μας τρομοκρατήσουν. Ήδη ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, απαιτώντας να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις. Ο αγώνας μας έχει φέρει ήδη κάποια πρώτα αποτελέσματα, αναγκάζοντάς τους σε αναδίπλωση, σε μια σειρά από πειθαρχικές παραπομπές. Παρ' όλα αυτά, ούτε επαναπαυόμαστε, ούτε έχουμε καμία εμπιστοσύνη, αλλά απαιτούμε πολύ περισσότερο να πάρθουν πίσω όλες οι πειθαρχικές διώξεις. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ, με απόφαση της Ομοσπονδίας της ΟΛΜΕ, με απόφαση και κάλεσμα κοινό 4 σωματείων που έχουμε πληγεί ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό, της ΕΛΜΕ Πειραιά, της ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Αθήνας, της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, αλλά και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Περικλής, και απαιτούμε συνάντηση εδώ και τώρα με την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις εκπαιδευτικών και σωματείων. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει των εκπαιδευτικών, η πάλι θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει των εκπαιδευτικών, η πάλι θα τη σπάσει.